Ξύπνησε το παιδί. Γεια σας και καλώς ήρθατε στη βραδινή μου ρουτίνα. Για την ακρίβεια είναι απογευματινοβραδινή ρουτίνα, γιατί ξεκίνησα να σας δείχνω από την ώρα που ξυπνάει ο Αλέξανδρος. Ο Αλέξανδρος ξυπνάει γύρω στις 6, κοιμάται 2.30 και ξυπνάει γύρω στις 6. Είναι αρκετές ώρες για μεσημέρινη η αλήθεια. Αλλά αν δεν κοιμηθεί αρκετά, αν δεν κοιμηθεί εκεί μέχρι τις 6, είναι στανταράκι αυτό να ξυπνήσει 6. Μετά το απόγευμα έχει γκρίνια, οπότε τον αφήνω να ξυπνήσει, οπότε εκείνος θέλει. Και πηγαίνουμε στο... αφήνω τον Αλέξανδρο στο σαλόνι, πηγαίνω εγώ στην κουζίνα να του ετοιμάσω ένα τοστάκι και εγώ, όπως βλέπετε, σε μία κανάτα με νερό κόβω ένα γούρι και το πετάω μέσα. Και αυτό το κάνω γιατί μου αρέσει να αρωματίζω το νερό μου, γιατί με αυτόν τον τρόπο πίνω περισσότερο νερό και έτσι βοηθάω και όλη τη διαδικασία με τη διατροφή που κάνω. Όπως βλέπετε εδώ, ήρθε η ώρα και για το απογευματινό μου χάπι. Σας έχω πει πάνω κάτω για 2-3 θέματα υγείας που έχω, οπότε αναγκαστικά πίνω 3 χάπια την ημέρα. Αυτό είναι το πρώτο τελευταίο χάπι. Εντάξει, δεν διαμαρτύρομαι, ευτυχώς που υπάρχουν και αυτά, είναι η αλήθεια. Και εγώ για απογευματινό, σχεδόν καθημερινά στίβω ένα χυμό πορτοκάλι, στίβω μάλλον πορτοκάλια και πίνω ένα ποτήρι χυμό. Φτιάχνω και για τον Αλέξανδρο, εννοείται, ένα ποτήρι που του αρέσει πολύ, ο φυσικός χυμός πορτοκάλι, και τρώω και μία μπάρα. Τώρα πηγαίνω στο μπάνιο. Είναι μία από αυτές τις 2 ημέρες της εβδομάδας όπου περιποιούμε πάρα πολύ τα μαλλιά μου. Γενικότερα προσπαθώ όταν λούζομαι να χρησιμοποιώ καλά προϊόντα τα οποία και να μου ταιριάζουν. Και αγαπώ πολύ τα τελευταία 2 χρόνια ίσως να χρησιμοποιώ το Olaplex νούμερο 3. Και τώρα ανακαλύπτω και το Olaplex νούμερο 8, όπως βλέπετε. Τα αγαπώ πάρα πολύ, ειδικά το 3. Το 8 τώρα το ανακαλύπτω, αλλά νομίζω πως θα γίνει ένα από αυτά τα προϊόντα που θα χρησιμοποιώ για πολλά χρόνια ακόμα. Γενικότερα το Olaplex κάνει πάρα πολύ καλό στα μαλλιά. Αν θέλετε, μπορείτε να μπείτε στο Google να ψάξετε και να ενημερωθείτε πάνω σε αυτό το προϊόν. Και χωρίζω σε 4 τμήματα τα μαλλιά μου και βάζω γενναιόδορη ποσότητα από αυτά τα 2 προϊόντα και τα αφήνω πάνω στα μαλλιά μου όσο περισσότερο μπορώ. Και αφού έχω μαζέψει λίγο την κουζίνα για να μην μου μείνουν όλα αυτά για το βράδυ, έρχεται η ώρα για παιχνίδι με τον Αλέξανδρο, ο οποίος τρελαίνεται να παίζουμε μαζί, και κάπως έτσι περνάει μία ώρα περίπου της ημέρας. Και μετά πηγαίνω λίγο στην τραπεζαρία, παίρνω πάλι τον υπολογιστή μου, φτιάχνω ένα τσαγάκι, οτιδήποτε άλλο μπορεί να θέλω να πιω, και κάνω λίγο δουλίτσα, περίπου κάνα μισά ώρα ασχολούμαι με το να απαντήσω σε κάποιο email, να ρίξω μια ματιά σε κάποιο βίντεο, να ετοιμάσω κάποιο βίντεο, οτιδήποτε τέλος πάντων έχω να κάνω. Και αμέσως μετά βάζω λίγο σκούπα, έτσι λίγο πρόχειρα, γιατί το τόστ που έφτιαξε στον Αλέξανδρο, πέρα του ότι κατέληξε κάποιο από αυτό στο στομάχι του, το υπόλοιπο έχει καταλήξει σε όλο το χαλί, στο πλακάκι, στον καναπέ, οπουδήποτε μπορείτε να φανταστείτε, ξέρετε βασικά όσες έχετε παιδάκια. Και μόλις τώρα ήρθε αυτή η ώρα που περιμένω πραγματικά καθημερινά. Σήμερα είναι μια μέρα που θα λούσω και τα μαλλιά μου, τις υπόλοιπες ημέρες κάνω μόνο ντουζ, αλλά τώρα στο βίντεο δεν το έχω κάνει για να έχετε πιο καλή εικόνα. Ανάβω μόνο το φως που είναι στον καθρέφτη όταν κάνω μπάνιο, που είναι πάρα πολύ χαμηλός ο φωτισμός και μου αρέσει γιατί με χαλαρώνει, και βάζω τα κεράκια μου, βάζω τα φρολουτρά μου, τα αρωματικά μου αυτά, και πραγματικά ευχαριστιέμαι τη διαδικασία του μπάνιου ή του ντουζ, γιατί είναι αυτή η μικρή πολυτέλεια της ημέρας που νιώθω ότι δικαιούμαι καθημερινά, αλλά προσπαθώ να το κάνω όσο πιο όμορφο γίνεται για να με κάνει να νιώθω και καλύτερα.
Και εδώ με βλέπετε που ετοιμάζομαι έτσι λίγο να περιποιηθώ τα μαλλιά μου, βάζω θερμοπροστατευτικό, απλά τα στεγνώνω, μην νομίζετε ότι κάνω τίποτα τρομερό. Και λίγο θα τα φορμάρω, αφού τα στεγνώσω λίγο θα τα φορμάρω και για να μην φριζάρουν, αλλά και την επόμενη μέρα, αν θελήσω να κάνω μπούκλες ή κάποιο χτένισμα, να φαίνονται πιο ομοιόμορφα. Στην κουζίνα ξανά, για ακόμα μία φορά, και ετοιμάζομαι εδώ να φτιάξω το γάλα του Αλέξανδρου, όπως μπορείτε να δείτε, ο οποίος είναι το βραδινό του, του αρέσει πάρα πολύ για γάλα, το ζητάει και ο ίδιος, και αφού το έχω φτιάξει γάλα και του το έχω δώσει, είναι στον καναπέ αυτή τη στιγμή και το πίνει. Ετοιμάζω το δικό μου βραδινό. Σήμερα έχω μπρόκολο με κάποια έτοιμη μπιφτέκια, τα οποία απλά έτσι λίγο τα περνάω από το τηγάνι. Αυτά τα έχω πάρει και τα έχω στην κατάψυξη τις μέρες που είμαι λίγο πιο δύσκολα και πιεσμένη να έχω κάτι έτσι πιο πρόχειρο να φάω. Βέβαια τα συγκεκριμένα είναι πεντανόστιμα και δεν έβρισκα εύκολα έτσι κάποιο έτοιμο γεύμα που απλά θέλει πολύ λίγη προεργασία από εμένα και να είναι τόσο νόστιμο. Αυτά είναι νόστιμα και αν θυμηθώ πώς λέγεται, αν θυμηθώ μάλλον να κοιτάξω στην κατάψυξη, θα σας γράψω από κάτω πώς λέγονται, να τα αναζητήσετε σε σούπερ μάρκετ. Το τελευταίο χάπι της ημέρας και αμέσως μετά μαζί με την μικρή βοήθεια του Αλέξανδρου, εντάξει κάτι κάνει και αυτός δεν μπορώ να πω, μαζεύουμε τα παιχνίδια του για να τα βρούμε την επόμενη μέρα ωραία και τακτοποιημένα και να μην είναι το σαλόνι με το που ξυπνήσουμε το πρωί χάλια. Τώρα έχει έρθει η ώρα της περιποίησης του Αλέξανδρου, πλένουμε δοντάκια, καθαρίζουμε αυτά και αν έχουμε κάνει το ντουζάκι μας, να αλλάξουμε πάνω, να βάλουμε πιτζάμες και να είμαστε έτοιμοι για ύπνο. Λίγο πριν βάλω τον Αλέξανδρο να κοιμηθεί, του έχω δώσει την πιπιλίτσα του, τον έχω βάλει στο κρεβάτι και πάω έτσι λίγο να κάνω μια περιποίηση του προσωπού μου, πλένω το προσωπό μου με το αγαπημένο μου σαπούνι, βάζω κρέμα ματιών και κρέμα προσώπου. Αυτές είναι που χρησιμοποιώ το συγκεκριμένο διάστημα. Γενικότερα αλλάζω γιατί θέλω έτσι να ανακαλύπτω και να μαθαίνω και άλλες κρέμες. Αυτές συγκεκριμένα και οι δύο μου αρέσουν πάρα πολύ, και η κρέμα ματιών και η κρέμα προσώπου. Γενικότερα είναι πολύ καλές. Το καθαριστικό, όπως ξέρετε, το χρησιμοποιώ αρκετά χρόνια. Αλλά και αυτό κάποια στιγμή το αλλάζω και για να μην το βαριέμαι, αλλά και γιατί θέλω έτσι να ανακαλύπτω άλλα πράγματα. Και τώρα ήρθε η ώρα της ξεκούρασης, της δικής μου ώρας ξεκούρασης. Θα εμφανιστεί και ο Κανάκης σε λιγάκι που θα έρθει και εκείνος να ξαπλώσει. Εννοείται πως ασχολούμαι με το κινητό μου αρκετά και το βράδυ λίγο πριν ξαπλώσω, έτσι να ρίξω μια ματιά στα social, σε κάποιο email που μπορεί να έχει έρθει, οτιδήποτε άλλο. Αλλά πάντα πριν κοιμηθώ χαζεύω μια ταινία στο Netflix. Σήμερα είναι μια μέρα που ψάχνω το τι να δω, δεν έχω κάτι στα υπόψη μου, οπότε αν θέλετε βοηθήστε με σε αυτό και προτείνετε μου κάποια ταινία. Αυτή λοιπόν ήταν η βραδινή μου ρουτίνα, ελπίζω να σας άρεσε, να ευχαριστηθήκατε το βίντεο όπως και με την πρωινή ρουτίνα που πραγματικά ξετρελαθήκατε και μου στείλετε πολλά μηνύματα και μου ζητήσατε να δείτε και την βραδινή ρουτίνα, οπότε αποφάσισα να σας δείξω και λίγο απόγευμα και από το βράδυ μας. Εμείς θα τα πούμε λοιπόν την επόμενη εβδομάδα με νέο βίντεο, μέχρι τότε να περνάτε υπέροχα. Γεια σας.